Τον είδαμε. Πολύ αγαπημένο. Ποιον λέτε? Για να σας ακούσω, μάλλον κάντε μου μια περιγραφή. Χωρίς να μου λέτε όνομα. Λοιπόν, θα λέγαμε ότι είναι ο μάστερ του ψαριού. Ο μάστερ του ψαριού. Τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε από την τηλεόραση. Ναι. Γλυκουλίνος με μουστάκι. Τι πάθαμε. Και λένε είναι η πατατοοικογένεια. Και είναι, και είναι λέει ο Αγάθωνας. Ο Αγάθωνας. Όχι. Κάνει το καλύτερο καλαμαράκι πέστο που υπάρχει. Λεπτομέρειες. Λοιπόν, είναι αξιανάπητος και πολύ επιτυχημένο σεφ. Πραγματικά είναι πολύ τυχεροί όσοι έχουν καταφέρει να φάνε από τα χεράκια του. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να φάμε και εμείς από τα χεράκια του και όχι μόνο να φάμε, να τα πούμε και μαζί του. Διότι, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος είναι πρωταγωνιστής. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και είναι φυσικά ο Λευτέρης Λαζάρου. Σου έρχομαι με χαρά. Ξέρεις τι θυμάμαι, μας είχαν φέρει όταν ήταν ακόμα εδώ το RTL μια φορά στο εστιατόριο στο καταπληκτικό, να σε φιλήσω. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Για Χριστούγεννα, κάτι ήταν. Για κάποιο λόγο είχαμε μαζευτεί στο. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Μπράβο, πρέπει να είναι από 3 χρόνια περίπου. Λοιπόν, έρχεται το πρώτο πιάτ. Τρώω, λέω παιδιά, πολύ ωραίο, μπορώ να παραγγείλω δεύτερο. Μου λέει μην τολμήσεις. Λέω, μα θέλω να ξαναδοκιμάσω από το ίδιο. Ήταν ένα ψάρι. Πώς το λένε το κόκκινο ψάρι, γιατί κόλλησα τώρα. Ένα μπαρμπούνι. Ένα μπαρμπούνι που ήταν, σκεφτείτε, μόνο το ένα κομμάτι από το μπαρμπούνι που κάτι το είχε βάλει, δεν ξέρω τι, αλλά ήταν πεντανόστιμο. Κάπως το είχε γυρίσει που δεν ξέρω πώς, αλλά ήταν πραγματικά και στολισμένα πολύ ωραίο. Θα ήθελα να είχα φάει 10 τέτοια. Μου λένε μην τολμήσεις και πεις στον άνθρωπο έτσι, γιατί τα πιάτα βγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο και πρέπει να τελειώσει αυτό να σου φέρουν το άλλο. Μα λέω θέλω επανάληψη αυτό. Μην το πεις. Με κράτησαν με τη γεύση εδώ, να τρέχει το σαλάκι μου. Θα το διορθώσουμε σήμερα. Επανάληψη δεν μπορεί κανείς να κάνει στο μαγαζί σου. Όταν τελειώσει το πρώτο σετ, ναι. Μπορούμε να το επαναλάβουμε. Αυτό μου πάνε και εκεί. Μου γιατί λένε να περιμένεις να φύγουν τα πιάτα όπως πρέπει με τη σειρά και μην του πεις τίποτα. Μα λέω, μα μ' άρεσε, αλλά δεν μπορώ, έχω μείνει με τη γεύση. Δηλαδή, τι γίνεται, ακολουθεί το ένα μια σειρά το άλλο και επειδή δεν θέλουμε να κανιβαλίζει το ένα πιάτο το άλλο που έρχεται, γι' αυτό ακολουθούμε μια σειρά από αυτά που η θάλασσα φυσικά μου δίνει, γιατί κάθε μέρα δεν μπορώ να έχω τα ίδια πράγματα. Θες να μου πεις κάτι, εσύ ασχολείσαι μόνο με το ψάρι? Όχι βέβαια. Δηλαδή μόνο με τη θάλασσα. Γιατί έχεις ταυτιστεί τότε με αυτά? Να σου εξηγήσω, όταν άνοιξα το βαρούλκο, λόγω χαρακτήρα, ήθελα να κάνω κάτι που το κάνω μόνο εγώ. Πριν από 26 χρόνια περίπου που άνοιξε το βαρούλκο, ο θαλασσινός γευστικός χάρτης της Ελλάδας ήταν η ψαροταβέρνα. Ψητό, βραστό, τηγανιτό. Αρκεί να έχουμε φρέσκο ψάρι, έτσι. Ναι, φρέσκο θαλασσινό είναι... δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που τραβάει μακριά. Γιατί δεν μπορεί η ντόπια, η εγχώρια, η παραγωγή μας να καλύψει τη ζήτηση. Υπάρχει τόσο πολύ ζήτηση. Νομίζω ότι οι διατροφικές συνήθειες έχουν αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Και μακάρι. Τα τελευταία χρόνια και τον τελευταίο καιρό έχουν αλλάξει. Εγώ όταν άνοιξα το βαρούλκο, όπως είπα πριν από 26 χρόνια περίπου, ο γευστικός χάρτης ήταν η ψαροταβέρνα. Τα εστιατόρια συνήθως κάνανε κρέας. Ήταν η μόδα της γαλλικής κουζίνας ή κάποια ιταλικά εστιατόρια. Κάποια κάνανε εξαιρετικές δουλειές, κάποια δεν τα καταφέρνανε. Σε κάνα νησί έβλεπες κάνα μαγειρευτό θαλασσινό. Εσύ είσαι από νησί? Όχι, είμαι Πειραιώτης. Πάνω κάτω το ίδιο είναι. Ναι, βλέπω θάλασσα και εγώ. Και προέρχομαι από μια οικογένεια που το ψάρι ήταν στις διατροφικές συνήθειες του σπιτιού, λόγω του παμπά, λόγω της οικογένειας γύρω από το Πασαλιμάν, γύρω από την Καστέλα, γύρω από το Φάλιρο. Αυτές είναι οι γειτονιές που μεγάλωσα. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα μαγαζί που να κάνει κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό. Θες να μου πεις, εσύ πού νομίζεις ότι οφείλεται το ότι πραγματικά ξεχώρισες και έκανες ένα πολύ μεγάλο όνομα? Δηλαδή, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αλλά είσαι στάρ στην κουζίνα. Διαφημίσεις.